Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας εδώ από το Μαζαράκι. Αρχίστε να δούμε τώρα την αρχή. Όχι, επαναφορά τζάμπου, δεν γίνεται. Κατοχή, απευθείας, ξεκινάει για τους γηπεδούχους. Αγκ Πάουλη, 6 σήμερα, λίγοι έχουν κάποιες απουσίες λόγω αρρωστιών. Τους χτύπησε η πόρτα. Να ευχηθούμε περαστικά σε όσους λείπουν. Πάμε τώρα να πούμε τους 6 που θα είναι. Έχουν ξεκινήσει με το νούμερο 7 ο Λεμονίδης, με το 9 ο Καραμπάς, 11 ο Γιωτόπουλος, ο οποίος παίρνει σου 3 πόντων, αστοχή, κατοχή παρά, πηγαίνει μάλλον στους Pistols. Γρηγοράκης και Λιγκρίς για άλλοι δύο. Και για τους Athens Pistols με το 47 που είδαμε τώρα ο Βριώνης, με το 43 ο Μπούσιος, με το 5 ο Καρνάβας, με το 6 ο Πατρώνης και με το 7 ο Γονιδάκης. Τους έχει τώρα την μπάλα, θα γυρίσει, θα πασάρει, γίνεται ωραία η μπάλα, Πατρώνης βρήκε διάδρομο από τα αριστερά, έκανε μια υπέροχη πάσα, έφυγε από τα χέρια και πήρε και την κατοχή. Καλή άμυνα εδώ από τον Καραμπά, σκόρνε στο 2-2. Έχουν ένα ήδη σερί 4-4. Θέλω να το κάνουν 5 οι Pistols. Ένα σούτ ελεύθερο για 3. Αστοχή όμως ο Λεμονίδης. Γονιδάκης εκτελεί και αστοχή, κάνει το 2-4. Ωραία, δεν βάζει ο Γιωτόπουλος. Βάλα να φτάσει χαμηλά. Ψάχνει ξανά, του ξαναδώσει, ξαναδίνει στο Γιωτόπουλο. Ο Λεμονίδης πήρε σου το Καραμπά, αστόχησε. Πίεσε κιόλας εκεί. Αλλά την πήρανε την κατοχή. Η μαύρη μια εξαιρετική στην πάσα. Θα τελειώσει τη φάση, θα πάρει το φάουλ όμως ο Πατρώνης, δύο βολές. Καραμπά ζητάει αλλαγή. Περάσει ο Τζοβάρας. Πάμε στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Αστοχή στην πρώτη ο Πατρώνης. Θα βάλει τη δεύτερη, 2-5. Ωραία γύρισε η μπάλα, τελικός αποδέκτης με σουτ άστοχο ήταν ο Λίγκρης, θα πιέσει εκεί ο Λεμονίδης, αλλά το τελείωμα ήταν άστοχο και με ουσιαστικά μια δεύτερη προσπάθεια κατεβάσει ο Βριώνης, πάσα όμως δεν έγινε καλύτερη. Ωραία η πάσα, είναι για 2, εύστοχο, πατούσε. Όχι, για 3 ήτανε, εγώ νομίζω ότι πατούσε. 5-5, πρώτο τρίποντο του αγώνα από τον Τζοβάρα. 45, θα απαντήσει, όχι, δεν απαντήσουν οι Pistols. Τώρα ο Τζοβάρας περιμένει κάπως. Συμπαίχτες, βρήκε το Γιωτόπουλο, το προσέψεξε το Λεμονίδη και αυτός εκτελεί για 3. Το rebound έρχεται με δεύτερη προσπάθεια του αριστερό, αστόχησε ο Γρηγοράκης.
γύρισε ωραία. Κανένας δεν τον έκλεισε και έβαλε το καλάθι για το 5-7. Αλλά θα φτάσει. Ψηλό. Θα χάσει. Και ο Πατρώνης στον ευνηδιασμό μέχρι το lay-up. 5-9. Διοτόπουλος ξαναψάχνει. Αλλά καλή άμυνα, βγήκανε δύο. Πιεστεί εκεί. Έχει πατήσει την γραμμή. Καλή εδώ η πίεση από τον Λεμονίδη. Χειροκρότα και ο Καραμπά στον μπάγκο. Σηκώθηκε για αλλαγές. Ενώ ο Τζοβάρας βάζει κι άλλο τρίποντο. 8-9. Ωραία, Πατρώνης. Εκτέλεσε γονιδάκης, γύρισε. Αστόχησε, καλή άμυνα εδώ του Διοδοπουλού. Φάουλ πάνω στο Λεμονίδη. Και αλλαγές, θα περάσουμε. Με το 77 είναι ο Σκιαδάς και με το 28 ο Ανδρικόπουλος. Η μπάλα, Γιωθόπουλος, κύριο Πατρώνης, έχασε την μπάλα εδώ ο Λεμονίδης από τα χέρια του. Η πάσα άλλη μία, θα μπορούσε να τελειώσει, τελειώνει ακόμα πιο εύκολα για το 8-11. Καρνάβας που έκλεψε κιόλας την μπάλα. 4 λεπτά για λήξη πρώτης περίοδου, 8-11 μπροστά οι Pistols. Λεμονίδης ξανά. Έχει για να την κρατήσει. Πίεσε, έκλεψε, αλλά ο Λεμονίδης ήταν αφύλακτος και αστόχησε. Καρνάβας το rebound. Πατρώνης εκτελεί για τρεις. Δεν το βάζει. Φύγει μπάλα, θα κρατηθεί με γονιδάκι και Σκιαδά. Ξανά ο Γονιδάκης. Θα βάλει πλάτη, θα γυρίσει ωραία, αλλά το λίγο μα δεν ήταν το επιθυμητό. Λίγρης. Λοσκαστή πάσα, Λεμονίδης αστοχή, με δεύτερη δεν μπορεί, προσπαθήσει και με τρίτη, θα τα καταφέρει από την άλλη. Ο Γρηγοράκης, 10-11, πήρε 3 rebound συνεχόμενα. Πατρώνης παίζει με τον Ανδρικόπουλο. Ο Ανδρικόπουλος προσπάθησε να πετύχει μια πάσα, κάτι πάσα σου πήγε γάλαθη. Ανδρικόπουλος σκέφτηκε ο Λεμονίδης, προσποιήθηκε, πήγε μέχρι μέσα, στόχησε. Ο Πατρώνης έτρεξε, ζήτησε, αλλά δεν πήρε. Καλή σκέψη, κακή εκτέλεση. Τώρα θα εκτελέσει για τρεις, θα αστοχίσει. Γιωτόπουλος για τρεις. Δοκίμασε αλλά δεν πέτυχε. Καλάθι. Συνδυασμός Δραγωνιδάκης. Καλάθι και φάουλ. Εξαιρετική πάσα του Ανδρικόπουλου. Και αλλαγές, θα βγει ο Πατρώνης. Κάτσε για πάρει κάποιες ανάσες. Ανοίγει η Σαρδένια που μένουν 10-13. Μια συμπληρωματική βολή με γονιδάκι.
βολή δεν μπήκε. Λεμονίδης, Τσοβάρας, Ανάστο Λεμονίδη, γυρνάει μπάλα Γιωτόπουλος. Αυτά, το Λίγκρι πιέζεται για το Σκιαδά, θα περάσει ανάμεσα από δύο, αλλά θα πάρει το φάουλ. Λάθος, είναι έβγαλε έξω. Εκεί η πάσα εδώ στην επαναφορά, 1-28. Στην του Γονιδάκη ο Βριονάς ελευθερώθηκε, εκτέλεσε και στόχησε για 3. 10-16. Πιέσουν εκεί, θα βγάλει την αδοχή. Πάσα Λίγκρις, πήγανε 2, Λεμονίδης, αφύλακτος. Δεν θα απαντήσει κανένας. Το rebound, αλλά το χάνει ο Λίγκρις από κάτω. 55-4. Καβάς, μέχρι το φάουλ. Δύο από το Σκιαδά. Το Βάρα, Λεμονίδης, Γιωτόπουλος, στην κορυφή, Λίγκρις. Ξανά στον Γιωτόπουλο. Το σκέφτηκε, δεν το πήρε, προτίμησε πάσα, αλλά δεν πέρασε στη ραγκετά. Είναι δύο συνήθως να πάνε να πασάρουν και έχει γίνει τρεις φορές το λάθος και τρώνε καλάθι. Από Γονιδάκη για το 18. 10-18. Λίγκρις, ήταν το Βριονάς, πέρασε την πασά, έχουν 8, τώρα για 3, τώρα όχι, 3 δεύτερα, Βριονάς θα περάσει, θα πετάξει την μπάλα, κοντά ήτανε. Λήξη, πρώτης περίοδου 10-18, με επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την δεύτερη περίοδο. Δεύτερη περίοδος, ξεκινά. Έφυγε η μπάλα, την πήρε ο Γονιδάκης, την έδωσε τον Ανδρικόπουλο, εκτέλεσε σαν πάσα airball, το τελείωμα ήταν άστοχο, με δεύτερη προσπάθη εκεί ο Πατρώνης το χάνει, Λεμονίδης κάνει την τρίπλα, περνάει και από δύο, μία τρίπλα πίσω από την πλάτη και μία σταυρωτή, και εκεί θα κλέψει και κοιτάξτε πόσο γρήγορα θα πάει στον ευρυδιάσμο για να πάει μέχρι το λιγάβα, αλλά θα το χάσει. Καλή άμυνα, αλλά κακό τελείωμα. Τώρα ο Γιωτόπουλος είναι μόνος του για 3, αστοχή. Ξανά στον εφηδιασμό, θέλουν να τρέξουν καθώς είναι και περισσότεροι και έχουν ανάσες. Ωραία συνεργασία, Πατρώνης σωστοποιήθηκε, τελείωσε, δεν το βάλε. Ξανά η μπάλα στα χέρια του. Πατρώνης θα πάει από τα αριστερά, θα βγάλει έξω τον Ανδρικόπουλο. Ρονάς, για τα αριστερά κλείστηκε. Έβγαλε έξω εκεί και κάποιος το κλωσάω το Τσοβάρας. Έκανε ωραία πάσα στη Σκιαδά. Σκιαδάς ξανά, αλλά έχει λήξει ο χρόνος και ξέμεινε η μπάλα στα χέρια και κόλλησε η μπάλα. Στο καλάθι. Κάποιος θα μπορεί να την πιάσει, κάποιος ψηλός θα πάει. Ποιος όμως, θα είναι αυτός. Θα φέρουμε μια άλλη μπάλα για την πιο εύκολη λύση. Και κολλήσανε και μπορούμε να έχουμε παιχνίδι. Θα αναφέρει ξανά.
Χριστόπουλος. Λεμονίδης ξανά στην κορυφή. Προσποιήθηκε, πέρασε, μπήκε μέσα και έβαλε ένα εξαιρετικό καλάθι για το 12-18. Ωραία αυτή η κυκλοφορία. Φύγει μπάλα. Καλή άμυνα, εδώ χειροκροτάει και ο Καραμπάς από τον πάγκο. Το μπορεί γι' αυτό. Κάποιες οδηγίες. Λιγκρίς πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ, λίγο βολές. Πρώτη θα μπει με μια αναπήδηση της μπάλας στο καλάθι. Δύο στις δύο, 13-18, 14-18 μόλις. Και ξανά η διαφορά πάει στους 4 εκεί που χτυπάει. Μέχρι τους 8 είναι η μεγαλύτερη. Δεν είναι το και σκορ ημιχρόνου το 18. 4-0. Μια πάσα πίσω από την πλάτη και παίρνει σου 3 πόντων. Άστοχο το γονιδάκι σε εκτελεί. Αστοχή. Συνεχίζουν να μην έχουν βρει ακόμα το πρώτο του καλάθι στην δεύτερη περίοδο. Οι Pistols. Και 2,5 λεπτά. Διανύουμε. Λεμονίδης. Τι θα πάει από δεξιά. Θα βγάλει τον Τζοβάρα που κόπηκε στο τρίποντο. Αλλά του ξανάρθει η μπάλα, τώρα το ξαναπήρε, ούτε τώρα Στεφάνη, μπάλα θα φύγει ο Βατρώνας. Ωραία πάσα, ο Γονδάκης την περίμενε και την έβαλε από τα αριστερά για το 14-20. Γιωτόπουλος. Να περάσει στο γρηγοράκι, την έχασε και τώρα αλλαγές, θα περάσει ξανά ο Μπούσιος. Θα βγει ο Σκιαδάς. Ανδρικόπουλος βρήκε διάδρομο, έκανε πάσα, δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Βριονάς τώρα εκτελεί με ένα βήμα μέσα και το βάζει και αυτό το ελεύθερο σου. 14-22. Γιωτόπουλος. Λεμονίδης το πήρε από την κορυφή και το βάλε. 17-22. Δεν ξέρω για λόγο τον αφήνουν, είναι τόσο χαμαρκάριστο. Την μπάλα και ο Βριονάς. Ο Μονίδης θα περάσει και τον Γονιδάκη θα κάνει μια πάσα πίσω από την πλάτη. Εξαιρετική φάση. Εξαιρετικό τελείωμα από τον Λίγκρι. 19-22 ξανά η διαφορά στο τρίποντο. Πήγε μέχρι μέσα ο Ανδρικόπουλος, αλλά το χασε. Σάρι, θα τελειώσει τη φάση. 21-22. Βριονάς με ταμπλό αστοχή. Το rebound το μάζεψε ο Λεμονίδης. Γιαννή, ο γήπεδος, Καστή, Πάσα, Γιωτόπουλος, γυρνάει, Τζοβάρ για να περάσουν μπροστά, όχι. Λεμονίδης πιο ψηλά, θα γυρίσει, τώρα θα πάρει φάουλ, 2 βολές. Μετά το time out θα έχουμε τις βολές, επιστρέφουμε σε περίπου ένα λεπτό.
Περνάμε στην γραμμή των βόλων με Λεμονίδη να ισοφαρίζει σε, στο ακριβώς. 5 λεπτό, 21-20. Ένα. Rebound το χάσανε η Μπύρο Γαραμπάς που έκανε κάτι σαν floater και το βαλέ με το που μπήκε. Περνάνε μπροστά. Ριονάς εκτελεί για τρεις. Στεφάνη, γονιδάκι στο rebound. Πάρει το foul. Και δύο βολές. Θα βάλει την πρώτη. Πάλι ένα το σκορ. Όχι 21-24. Τόσο πίνακας. Ένα λάθος. Διορθωθεί μόλις. Γονιδάκης. Χωρίς ισορροπία εκτελεί και στοχή 24-26. Καραμπάς ξαναπήρε και εκτέλεσε για τρεις. Στεφάνη. Τρέχει ο Βριονάς. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει στο lay-up. Λεμονίδης είναι 3-2. Θα έρθει το καλάθι από το Γρηγοράκι. 26 όλα. Και οι δύο ομάδες φεύγουν πολύ εύκολα στον εφημιδιασμό στο ανοιχτό γήπεδο. Κάτι που δεν περιμέναμε τόσο πολύ από την ομάδα της Ζανκ Πάολη. Και κλέμουν ξανά και είναι 2-1 τώρα. Θα πάει μέχρι μέσα, θα βάλει και το λέει από Λεμονίδης. 28-26, δύο λάθος επιθέσεις, 4 πόντοι πίσω. Πίστολ. Σκαστή πάσα που κόβεται με το πόδι. Γρηγοράκι. 14 δεύτερα για επίθεση. Παραγυρνάει, φτάνει στη γωνία, εκτέλεσε για τρεις, ας το έχει σώμα. Γυρνάει τόσο γρήγορα, ζήτησε. Πατρώνεις. Γυρίσουν πίσω. Να μην έχουν φάει πολλούς πόντους στο transition. Και ο Δόμπλε το σκέφτηκε, βγήκε στο close-out, τελικά πέρασε. Πήγε, πήρε και το rebound λίγος. Με πια πάσα κάτω από τα πόδια. Τώρα ο Δόμπλε εκτελεί ξανά για τρεις αστόχες όμως. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. Τόπουλος. Πέρασε πάσα, το βουκάλι. Λεπτό να δούμε τώρα τι έχει συμβεί εδώ. Πρώτα time out και μετά θα εξηγήσουμε. Λοιπόν, επιστροφή στη γραμμή των βολών να εξηγήσουμε. Δεν είχε λήξει ο χρόνος επίθεσης. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο πήραν το φάουλ. Ήταν φάουλ, δύο βολές θα εκτελέσει με την πρώτη να είναι άσπαιχε από τον Γρηγοράκη. Έπεσε και κάτω μετά, σαν να τραυματίστηκε κάπως. Αλλά τελικά είναι καλά. Θα βάλει τη δεύτερη, 29-26, προβάδισμα για πρώτη φορά. Ήταν φάουλ στο τρίποντο. Πατρώνης Χρήστος.
ψυχιατρής, αλλά βγήκε σε καλό close-out ο Τζοβάρας, δεν είχε τη δυνατότητα, δηλαδή καλά ο Καρνάβας και έκανε airball. 1-39 με τη Ζανκ Πάολη να είναι μπροστά, με λίγο να κάνει βιαστικό σου, θα μπορούσε λίγο να ψάξει και το παιχνίδι από ό,τι βλέπουμε η Ζανκ Πάολη πηγαίνει σε μια ζώνη με αλλαγές. Εδώ βγήκε ωραία στην άμυνα ο Λεμονίδης, ζώνη με αλλαγές λοιπόν είπαμε. Ο Λεμονίδης παίρνει και ένα αυτούς τριών πόντων, θα πάει και για το rebound, αλλά έτσι έγινε την παλαιά που φτάει αυτούς και στην επίθεση βάζουνε. Δύο ψηλούς Γρηγοράκη και Λεμονίδη, κάποιες φορές ο Γρηγοράκης δεν βγαίνει από τη ραγκέτα. Ο Λεμονίδης είναι πιο κινητικός, πηγαίνει και στο τρίποντο, τώρα αυτή τη στιγμή έχει την μπάλα στη ρακέτα, κάνει μια ωραία κίνηση, δεν βάζει το καλάθι, χάνουν το rebound και κάποιες φορές μπορούν να παίζουν και μαζί. Πατρώνης, αστοχή, Γιωτόπουλος το rebound 50 δευτερόλεπτα και κάποιες φορές παίζουν και μαζί στη ρακέτα και αυτό κάνει δύσκολο την δουλειά των αμυντικών, αυτός δεν παίρνουν και εύκολα τα αμυντικά rebound. Και το πρόσδευγε και κάποιος πάνω, το εκτέλεσε για 3 και ευστόχησε, η διαφορά στους 6, 32-26 η Παολή. Με εξαιρετική άμυνα τη διαφορά 25 δεύτερα. Πέρασε, βρήκε χώρα, αλλά στόχησε, rebound ξανά το Γιωργάκη. Λεμονίδης 11, Γυρίς θα σταματήσει, Λίγκρις, Τζοβάρας για 3. Πάθησε. Κατοχή παραμένει, 1-8 απομένει για λήξη ημιχρόνου. Καραμπάς δίνει οδηγίες για το ένα με τη μία. Ένα δευτερόλεπτο έχουνε. Βάρας, Λεμονίδης, το παίρνει. Έληξε ο χρόνος, 32-26 ημίχρονο, θα επιστρέψουμε σε περίπου 10 λεπτά. Επιστροφή. Μετά την ανάπαυλα, τρίτο δεκάλεπτο ξεκινάει. Με τη Ζανκ Πάολη να έχει κάνει ένα εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο. Έχει προηγηθεί, στη στιγμή στο συν 6. Είναι και στην επίθεση. Ξανά πολεμονίδι άστοχο. Εκεί είναι και 6 άτομα. Ο Καραμπαστήρο κρατάει τον μπαγκο πάντα. Μία αλλαγή έχουν, οπότε μπορούν να την κάνουν για να κάπως να ξεκουράζουν όλοι. Ρονάς. Ανδρικόπουλος γυρνάει, ωραία μπαλά ξανά στο Βριονά, πέρασε, έβγαλε έξω. Γονιδάκης αστόχησε. Καλή άμυνα εδώ χωρίς καλάθι ξανά. Γιωτόπουλος. Ωραία πάσα Λίγκρις. Εντός παιδιάς μέσα. 34-26. Γονιδάκης το χάσε πριν, τώρα ο Βριονάς ελευθερώνει τον Πατρώνη, αλλά αυτός αστόχησε σε σου τριών πόντων. Γιωτόπουλος, Λίγκρις, το Λεμονίδη από την κορυφή εκτελεί και το βάζει. 37-26. Η μεγαλύτερη διαφορά αυτή είναι στο παιχνίδι και συνεχίζεται στο συν 11. Βρίσκει καλή άλλη άμυνα από τον Γρηγοράκη και παίρνει και το φάουλ. Τον Πατρώνη. Γιωτόπουλος. Γυρίσει ο Γρηγοράκης, αλλά δεν θα βάλει το καλάθι από κάτω. Όλοι θα περάσει από τα δεξιά, θα κάνει πάσο στο γονιδάκι. Ποιος θα πάει μέχρι μέσα, βάλει το καλάθι. Θα ξεκολλήσει. Κάπως του τα πιστόλια. 37-28. Λίγκρις
Ξανά από το ίδιο σημείο, ξανά εύστοχος. 39-28. Ανδρικόπουλος. Ξανά εκτελεί για τρεις και ευστοχή. 39-31. Τζοάρας. Λεμονίδης, Γιωτόπουλος, ο Τζοβάρα, φύλακτος. Σουτάρει και ευστοχή και απαντάει σε τριών πόντων και ο ίδιος. 42-31. Κρόνης. Κουνιδάκης γυρνάει και φάζει το καλάθι. Ωραία αυτή η φάση. 42-33. Τζοβάρα έναντι στο Λίγκρι, δύσκολη πάσα αλλά πέρασε. Λεμονίδης, Γιωτόπουλος, ξανά φύλακτος για τρεις ο Τζοβάρας. Γιωτόπουλος ψάχνει με πείσμα, θα πάρει το rebound, με δεύτερη θα πάρει το φάουλ ο Γρηγοράκης. Α, τώρα που πάτησε ο Λεμονίδης μες στην ρακέτα έκανε δύσκολο. Ξανά το παιχνίδι των αμυνόμενων. Πήραν το φάουλ, ευκαιρία για δύο βολές με Γρηγοράκη. Τα 3-33. Πατρώνης από τα αριστερά, σταματάει. Εκτελεί αστοχή. Λεμονίδης πήρε. Δεν γίνει. Φάουλ. Γιωτόπουλος για τρεις με άμυνα το βάζει. Συνεχίζουν σε εξαιρετικό ρυθμό η Σεντ Πάολη. 46-33. Γονιδάκης. Μπάλα ξαναήρθε. Γονιδάκης με δεύτερη δεν μπορεί. Γονιδάκης. Πατρώνης, γύρισε η μπάλα, Ανδρικόπουλος δεν θα απαντήσει, η μπάλα έφτασε με κάποιο τρόπο και το βάλε. Έχει χτυπήσει ο Ανδρικόπουλος. 46-35. Λεμονίδης. Κάπου να δω την μπάλα, θα προσποιηθεί, θα γυρίσει, θα το βάλει το καλάθι. Αυτό που έκανε νομίζω δεν το κάνουν και πολύ. 46-35, νομίζω 48-35 είναι, συγγνώμη. Πατρώνης για τρεις, όχι. Γονιδάκης, προσποιήθηκε, βγαλέξω. Τώρα ένα στο τριών πρώτο, πάνω σε άμυνα, στοχός. Ο Καρνάβας. Τέλεσε για τρεις, θα το βάλει και αυτό ο Τζοβάρας. 51-35. Time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στροφή από το time out που κάλεσαν. Για αφελσπίστος, λογικό. Να δεχτεί πάρα πολλούς πόντους πίσω από τη γραμμή των 6.75. Οι παίκτες είναι και αφύλεκτοι, έχουν πάρει για το momentum. Και με πολύ δυνατές άμυνες
έχουν αποκτήσει αυτή τη διαφορά των 16 πόντων. Λεμονίδης στην αδύνατη πλευρά, Τζοβάρας κανένας δεν βγήκε και βάζει κι άλλο Τζοβάρας. Τι κάνει Ζεν Πάολι με μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους, κάνουν το 54-35. Πιεστή, θα πάρει το φάουλ. Κλέψε εκεί, θα πάει, θα βγάλει την άμυνα, πατρώνεις, θα την κρατήσει. Λιονάς. Σε λίγια τρεις, ο Καρνάβας και απαντάει. Βάζει και ένα τρίποντο. 54-38. Λιωτόπουλος. Κόπηκε. Ο Τζοβάρας. Βριώνης. Καρνάβας. Στόχισε. Γονιδάκης γύρισε, στόχισε. 54-40 στις 14. Τζοβάρας θα περάσει με πολύ δύσκολο τρόπο, φάουλ. Το Ιωτόπουλο. Λεμονίδης στο Λίγκρι, εκτελεί για δύο, δεν θα το βάλει. Πάλεψε για το rebound, δεν το πήρε όμως ο Γρηγοράκης. Πατρώνης. Άβας, μεταφορά από τον Μπούσιο. Άλλη μια άμυνα, αποτελεσματική για τους γηπεδούχους. Πει το δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο είναι εξαιρετικό για αυτούς. Αντίστοιχα για πάσα Τζοβάρας, έκοψε ο Λεμονίδης, την πήρε, πήγε από τα αριστερά με δεξί χέρι και το βαλέ. Πολύ ωραίο τελείωμα, 58-40. Γονιδάκης θα παλέψει, Λεμονίδης θα πάρει το rebound, θα πάει και τον εμβιασμό μέχρι το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Δύο βολές. Ήρθε, κανένας δεν έκανε μπλοκάουτ, Λεμονίδης εκτελεί για τρεις. Το φάουλ πέρασε ο Μπούσιος, κράτησε, σταμάτησε. Το τσάκια μπρος πίσω, Γονιδάκης με ταμπλό αστοχή. Γρηγοράκης στο rebound. Καστή πάσα ωραία του Γιωτόπουλου, Λεμονίδης θα γυρίσει εξαιρετικά αλλά δεν θα βάλει το καλάθι. Μέσα τον Καρνάβα, 56-42 και 55 δεύτερα. Κίνηση από τον Λίγκρι, 58-42. Προσποίηση, Πατρώνη βγάζει τον Ανδρικόπουλο που εκτελεί για τρεις, δεν θα το βάλει. Λεμονίδης ξανά, ένας με δύο, θα ηρεμήσει. Πάσα πίσω από την πλάτη, θέλει να κάνει ολόκληρη επίθεση ο Γιωτόπουλος. Λίγκρις. 9, 6,
Λεμονίδης, περνάμε πίσω, το έβαλε! Και θα μετρήσει 61-42 με δύο πάνω του. Λήξη τρίτης περίοδου, 61-42, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη. Επιστροφή, τέταρτο δεκάλεπτο, 61-42. Βγάζει έξω Πατρώνης από την κορυφή. Για κάποιους κατοχή πήγε ο Καραβάτα να πιέσει. Σκιάδας την έχασε. Και ναι, η κατοχή είναι για τη Σεντ Παολί. Βαθιά μπαλιά, Καράμπα την πήρε. Λίγκρις θα πάρει ένα σουτ και θα το βάλει για αυτό. Είναι το μέρος του από εκεί, η αριστερή γωνία, λίγο πιο πάνω και λίγο στους 45. Έχει 3-3 από το συγκεκριμένο σημείο. Φάουλ, Καραβού. Μπράβος. Με ένα χέρι, ωραίο τελείωμα. Στα 3-44. Φάουλ από τον Μπούσιο. Γιωτόπουλος απευθείας εκτέλεσε και το βάλε. 66-44. Χρόνης σταματάει από την βολή, εκτελεί αστοχή. Καλή μεγάλη άμυνα. Λίγκρος πάει μέχρι μέσα και θα βάλει ένα εξαιρετικό αλλά και πολύ δύσκολο lay-up. 68-44. Χρονής, Ναβός, κόπηκε η μπάλα, την κατάλαβε ο Λεμονίδης, κακή σκέψη εδώ. Γιωτόπουλος την πήρε προς Λεμονίδης από 45, κόλλησε την μπάλα. Θα να το είχε βάλει σημάδι. Το ταμπλό σημάδευε. Δεν θα το παρεξηγήσει κανείς. Καραμπάς, Σοβάρας. Καραμπάς προσποιήθηκε και έβγαλε στο Λεμονίδι. Δεν θα χρεωθεί ασίστ. Ρόνις, ο Λουπάς κόπηκε. Λεμονίδης είναι μόνος του baseball pass. Την κατάλαβε ο Ανδρικόπουλος. Ανδρονής. Καναβάς. Ανδρικόπουλος για τρεις, εκτελεί και ευστοχή ο Βατρονής, 68-47. Μαζιό Βριώνη, θα περάσει ξανά στο παριέ. Καραμπάς. Ζωβαράς. Εμονίδης. Λίγκρος. Για δύο, δεν μπαίνει, δεν κάνει το χατήρι. Δεν ήταν η θέση του. Τρίποντο στον εμφυδιασμό, αστοχό. Καραμπάς δείξω Λεμονίδης. Ο Καραμπάς κοιτάει για αλλαγή. Λεμονίδης τελικά την πήρε, αλλά έκανε κακό τελείωμα. Βιαστικό. Πάω του Γιωτόπουλου.
Ξαναπερνάει στο παρκέ. Ο Γρηγοράκης βγαίνει ο Καραμπάς. Και αλλαγές και για τους μαύρους. Με πλατή. Κρατήσει. Εκτελεί για τρεις. Άστοχα. Μίγκρος. Χωρίς ισορροπία το βάζει. Ατρώνης. Γονιδάκης. Πήγε ο Λεμονίδης, ήταν και ο Γρηγοράκης, ο Λεμονίδης πέρασε εξαιρετικά. Θα πάει με τη μέσα και θα βγάλει έξω. Στο Τζοβάρα που τελεί για 3 και θα το βάλει. 73-47. Ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και από τα τέλη του πρώτου ημίχρονου. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι που σπάνε κατά πάσα πιθανότητα το αίτητο των 4 μιλιών. Για 3 άστοχο το Καρναβά. Εξαιρετική πάσα, δεν θα πει το καλάθι άμα έμπαινε εδώ. Τι σκέφτηκε ο Λίγκρις. Δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη ο Γρηγοράκης. Η δεύτερη θα μετρήσει. 74-47. Αυτή η κίνηση και η πάσα. Αλλά τον έβγαλε εκτός καλαθιού. Βιόνις. Αλλά μέσα πήγε να φτάσει στο πατρόνι, δεν έφτασε τελικά. Γιωτόπουλος. Ήρθε, πέρασε, θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα το βάλει, Λεμονίδης με δεύτερη. Ελέγχει την μπάλα. Και βγάζει τον Τζοβάρα. Γιωτόπουλος, ξανά στο Λεμονίδη, μόνος του κάτω από το καλάθι. 76-47, γύρισε εξαιρετικά η μπάλα και ξανά ο Λεμονίδης. Το Βριώνης δεν μπορούσε, αλλά έκλεψε και έχασε και το lay-up. Γρηγοράκης. Γιωτόπουλος θα πάρει screen, θα ελευθερωθεί, θα εκτελέσει, αλλά δεν θα το βάλει. Πατρώνης, πάει μέχρι μέσα, βάζει το καλάθι. 76-49, 3 λεπτά για λήξη παιχνιδιού. Γιωτόπουλος καθεί στον Γρηγοράκη, αυτό την έχασε με βήματα. Έχουμε και αλλαγές. Να μας
Εκεί η πάσα την έκλεψε ο Γρηγοράκης, θα πάει μέχρι το lay-up με το αριστερό. 78-49. Airball. Πάσα στο Λεμονίδη στον εμφυδιασμό, ξανά Λεμονίδης αστοχή μόνος του, αλλά θα πάρει και το rebound. Μια γενική κούραση, έχει κάνει τόσα. Δεν πειράζει να χάσει ένα. Λεμονίδης εκτελεί για τρεις, θα βάλει το τρίποντο όμως, θέλει να βάλει το τρίποντο γι' αυτό. Θέλει να βάλει το τρίποντο, 81-49. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Το τέταρτο το από την κορυφή. Ο Ιδάκης δεν την έλεγξε, αλλά την κράτησε το παρκέ και την έδωσε στο Σιάδα. Ο Λεμονίδης θα πιέσει, θα κάνει και το φάουλ. Καραμπάσκα να περνά. Σκαστή πάσα και εύστοχο τελείωμα με το δεξί χέρι από τον Καρνάβα. Λίγο το πλευκάστη στον πάγκο. Καράμπα. Προκανίζει. Καραμπάς. Θα σουτάρει από μακριά και θα το βάλει και ο Καραμπάς, θα βάλει ένα τρίποντο, εντάξει. Ολοκληρώθηκε. 84-51. Και το πήρε και από μακριά, ε. Μπαλέστα στο Λεμονίδη, προσποιήθηκε, Καραμπάς τρέχει. Άλλη μια πάσα εξαιρετική για ένα ωραίο τελείωμα και assist. 86-51, 42 δεύτερα. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Σπάσανε το αιτήτο των τεσσάρων αγώνων. Έτσι θα πρέπει να κάνει τον πέμπτο. Νικηφόρο αγώνα. Γοράκης, Λεμονίδης. Και μάλλον για το τελευταίο καλάδι του αγώνα θα το βάλει. 88-51. Δεν θα εκδηλωθεί η επίθεση. Κάνα βάστα εκτελέσει για τρεις. Αυτό ήτανε. 88-51. Νίκη για τη Ζανκ Πάολη. Που κάνει το σκορ. 2-2 είναι. Στο στάθμα νομίζω έχουνε και 4-1. Με νίκες και ήττες για τους Athens Pistols. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, ευχαριστούμε για την παρακολουθήση, για το επόμενο παιχνίδι. Από εδώ. Καλή συνέχεια.